Έντονος είναι ο προβληματισμός σε δασκάλους και γονείς για το άνοιγμα των σχολείων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών στη Λάρισα να επισημαίνει ότι τον τελικό λόγο έχει η Επιστημονική Επιτροπή, αλλά να θέτει και προς το Δήμο το επιτακτικό αίτημα για συνεχείς απολυμάνσεις των σχολείων. Υπάρχει έντονος προβληματισμός στην εκπαιδευτική κοινότητα, σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς για το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων. Τον τελικό λόγο έχει η Επιστημονική Επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει και οι εκπαιδευτικοί θα υπακούσουν. Με την προϋπόθεση ότι οι Δήμοι θα έχουν λάβει όλα τα μέτρα για καθημερινή καθαριότητα των σχολικών μονάδων. Παράλληλα, αν ξεκινήσουν τα σχολεία, μιλάμε για τα δημοτικά, για τα νηπιαγωγεία, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο, πρέπει να λειτουργήσουν με το μισό αριθμό μαθητών κάθε μέρα, με 10 μαθητές κάθε μέρα να εναλλάσσονται και φυσικά με επιλογή μαθημάτων. Επειδή υπάρχουν μαθητές και εκπαιδευτικοί που ανήκουν στην ευπαθείς ομάδες, αυτοί λοιπόν δεν πρέπει να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο μεταξύ, υπέρ του να ανοίξουν τα σχολεία, καθώς η εξαποστάσεως εκπαίδευση αφήνει εκτός ένα μεγάλο μέρος μαθητών, τάχθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Μαθητών του Δήμου Λάρισας.